να σας πω, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν είναι ψήφισμα. Βέβαια δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει εδώ με κάθε νόμιμο τρόπο. Πραγματικά, εγώ θέλω να βάλω, εφόσον ήρθε η ώρα, να βάλω και ψήφισμα. Και θα σας το διαβάσω. Είναι άποψη της παράταξής μας και έχει ως εξής. Περίπου ως χάρη στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης που έχουν εκφράσει την επιθυμία να μπορέσουν να στηρίξουν, να συμβάλλουν ή να συνεργαστούν στην ενίσχυση των δομών υγείας στον τόπο τους, πώς κάνουμε εμείς δηλαδή, παρουσίασε η κυβέρνηση την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και β' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών της επιχορήγησης μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού τους. Άμεσων και απαραίτητων λειτουργιών αναγκών των δημόσιων φορών υγείας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν υπήρχε μέχρι στιγμής το νομικό πλαίσιο για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Η τροπολογία δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος ο κάθε Δήμος ή κάθε περιφέρεια να το κάνει. Ισχυρίζονται ότι η τροπολογία αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ενισχύει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σχέση της με τις υποδομές της περιοχής της σε ένα ιδιαίτερα λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα, όπως είναι τα ζητήματα της υγείας και το σύστημα υγείας σε κάθε περιοχή. Προσπάθησαν και προσπαθούν να μεταφέρουν τη συζήτηση στο κατά πόσον οι Δήμοι ήταν ενήμεροι για την τροπολογία ή όχι, θέλοντας να κρύψει την ουσία, το γεγονός δηλαδή ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για να περάσει στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης η λειτουργία των κρατικών δομών υγείας, δηλαδή των νοσοκομείων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μονάδων ψυχικής υγείας, μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και άλλων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαφοροποίηση των παροχών από Δήμο σε Δήμο και βέβαια για την παραπέρα επιβάρηση των εργαζομένων και του λαού με νέους φόρους και χαράτσια στο όνομα της ανταποδοτικότητας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να καταγγείλουμε την τροπολογία υπογραμμίζοντας πως οι Δήμοι είναι κατηγορηματικά αντίθετα με τέτοιες επικίνδυνες εξελίξεις που αφορούν την υγεία του λαού. Διεκδικούν πλήρη κρατική χρηματοδότηση, κάλυψη όλων των κενών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανάπτυξη μονάδων υγείας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Δεν μπορούμε, συνάδελφοι, να επιτρέψουμε να ανοίξει ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας και της πρόνοιας. Καλούμε το λαό να σηκώσει το ανάστημά του και να αντιπαλέψει συνολικά τα αντιασφαλιστικά, αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Και το βάζω και σαν ψήφισμα προς ψήφιση. Λοιπόν, να πω.